Ναι. Είναι καταδικαστές όλες αυτές οι ρουσφετολογικές προσλήψεις. Δεν είναι κεραυνός στην εθρία όμως. Συνέβαιναν και επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, συμβαίνουν σήμερα, θα συμβαίνουν και αύριο, από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο σάπιο πολιτικό σύστημα που εκθρέφει τα ζητήματα της αδιαφάνειας, της διαπλοκής, των ρουσφετολογικών προσλήψεων. Το ΚΚΕ τα έχει καταδικάσει, τα έχει καταγγείλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι το μόνο κόμμα που ποτέ δεν μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία συνδιαλλαγής ή αξιοποίησης νόμων και διατάξεων για προσλήψεις στο δημόσιο και δει στην προκειμένη περίπτωση στην Ελληνική Βουλή. Θα σας θυμίσω ότι πάρα πολλοί μετακλητοί υπάλληλοι αξιοποίησαν τη θέση τους κατά το παρελθόν, δεκαετίες τώρα, και μονιμοποιήθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα μου πείτε, δεν πρέπει κάποιος να μονιμοποιείται? Ναι, αλλά κάτω από συνθήκες αξιοκρατίας, όταν την ίδια στιγμή βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο οι εργαζόμενοι της κοινοφωνικής εργασίας ολόκληρη την Ελλάδα, διεκδικώντας την μονιμοποίησή τους. 33.000 άνθρωποι. 33.000 άνθρωποι. Όταν 500.000 νέοι άνθρωποι βρίσκονται στο εξωτερικό, όταν από χθες δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στα παιδιά, προκειμένου να πάρουν μια θέση στον ήλιο αύριο μεθαύριο στην αγορά εργασίας. Κι όμως εμφανίζονται αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που είναι σαν δύο σταγόνες νερού να αξιοποιούν αυτά τα παραθυράκια, αυτές τις διατάξεις για να μπορούν να κρατηθούν στην καρέκλα. Το ΚΚΕ λοιπόν λέει ότι αυτό αποτελεί όντως ένα κριτήριο ψήφου πηγαίνοντας ο λαός στην κάλπη και να μην πέσει στην παγίδα του μικρότερου κακού ποιος έκανε περισσότερες ή λιγότερες προσλήψεις, ποιος πήρε περισσότερα ή λιγότερα αντιλαϊκά μέτρα. Αν ο λαός σηκώσει ανάστημα, δώσει εμπιστοσύνη στον ίδιο του τον εαυτό, πραγματικά μπορεί να τους στείλει σε μια κόλλα χαρτί και να τους στείλει στο καναβάτσο της ιστορίας. Αυτό πρέπει να κάνει ο λαός σε ερχόμενες εκλογές. Όπως για τα ρουσφέτια, την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή, είναι σαν δύο σταγόνες νερού, έτσι είναι και στο επίπεδο της δικαιοσύνης σε όλα τα ζητήματα. Και οι δύο προσπαθούν να ελέγξουν την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η ουσία. Και ποτέ μα ποτέ δεν στάθηκαν απέναντι στην πρόταση του ΚΚΕ να σταματήσει η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία να διορίζει τη δικαστική εξουσία. Όσο συμβαίνει αυτό, κύριε Στυχάκη, θα είναι σε απόλυτη διαπλοκή. Καταψηφίστηκε, το προτείναμε στη Βουλή. Ορίστε. Προτείναμε στη Βουλή. Τι προτείνατε? Να μεταφερθεί η αρμοδιότητα για διορισμό ηγεσίας δικαιοσύνης, ναι, από την εκτελεστική εξουσία στην νομοθετική. Γιατί? Για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, να ξέρουν οι πολίτες με ποια κριτήρια επιλέγονται οι δικαστικοί. Από τους ίδιους τους δικαστές θα πρέπει να εκλέγονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχατε όλο το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια ως κυβέρνηση να το κάνατε. Δεν το κάνατε. Δεν μπορείτε τώρα να μιλάτε για ηθικό πλεονέκτημα. Όπως επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πλέον αυτό το ηθικό πλεονέκτημα και κινείται ακριβώς στην ίδια ρότα που κινούνταν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Υπήρχε η συνταγματική δυνατότητα. Είναι η εισήγηση του κ. Συντιχάκη. Μια παρατήρηση μόνο. Είναι η πρόταση. Την καταψηφίσατε, κύριε Συντιχάκη. Υπήρχε η δυνατότητα στα πλαίσια των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση αυτό να γίνει και να το κάνετε αποδεκτό. Δεν το κάνατε. Άρα λοιπόν έχετε σοβαρότατες ευθύνες για την πορεία της δικαστικής εξουσίας και τον έλεγχο από την πολιτική εξουσία. Έτσι. Επιτρέψτε μου όμως να πω και για το θέμα του αφορολόγητου. Το αφορολόγητο, το ΚΚΕ εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τις 3 του Μάη, έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την μείωση του αφορολόγητου. Θα και είσαστε μάλιστα σήμερα στη Βουλή και θα ξαναφέρετε μάλιστα, την τροπολογία. Μάλιστα, βεβαίως, επανακαταθέτουμε αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία και μάλιστα χωρίς αστερίσκους. Και την επεκτείνουμε μάλιστα. Την επεκτείνουμε για τους επαγγελματίες, για τους έμπορους, για τους επαγγελματοβιοτέχνες συνολικά. Ενώ η συγκεκριμένη τροπολογία της κυβέρνησης όχι μόνο δεν το επεκτείνει, αλλά εισάγει στην ίδια ακριβώς τροπολογία τα αντίμετρα που καταργεί την μείωση του έμφυα, καταργεί τη μείωση του κατώτερου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και καταργεί και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αυτή είναι η απάτη η μεγάλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η απάτη που δίνει το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία να κουνάει το δάχτυλο, όχι απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απέναντι στον ίδιο το λαό, στον κόσμο της αριστεράς, που αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρώμησε έννοιες, αξίες και οράματα της αριστεράς. Γι' αυτό αυτός ο κόσμος θα πρέπει να σταθεί απέναντί τους και πραγματικά να τους τρίψει στη μόρη αυτή την άθλια πολιτική που ακολουθεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία έκφραση δεν μπορεί να απάντηση του κ. Συντιχάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ βρώμησε την αριστερά. Είναι βαριές εκφράσεις,
Πρέπει να προσέχει το κουκουέ τι λέει. Όχι, το κουκουέ με συγχωρείτε. Τη βρώμησε. Κύριε Συντιχάκη. Τζάκησε στην κυριολεξία. Κύριε Συντιχάκη. Ταυτίσατε όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές με την αριστερά, Συντιχάκη, με την προόδο, με το μέλλον, με τις ελπίδες. Αυτά πρέπει να δει ο κόσμος της αριστεράς. Αυτά πρέπει να δουν οι αγωνιστές της εθνικής αριστεράς. Μέχρι πρόσφατα λέγατε ότι δεν είστε αριστεροί. Της δημοκρατικής νεολαίας Λαμπράκης, του αντιδικτατορικού αγώνα. Γιατί εμείς ματώσαμε. Εσείς ματώσατε. Όλοι οι άλλοι ήταν απ' έξω. Εμείς αντιδράμε. Ο κόσμος της αριστεράς, ο κόσμος εθνικής αντίστασης. Αυτός ο κόσμος λοιπόν. Αυτός ο κόσμος πρέπει να σας γυρίσει την πλάτη. Λέτε βαριές κουβέντες. Το κόμμα του είναι το ΚΚΕ. Και η ιστορία σας πληρώνει. Εκεί πρέπει να επιστρέψει ο κόσμος αυτός της αριστεράς. Λέτε βαριές, άσχημες κουβέντες. Έχετε ασυλία από όλο το πολιτικό σύστημα. Ποτέ κανείς δεν σας κάνει κριτική και εσάς η γλώσσα σας τσακίζει εκεί που δεν τσακίζει κανένας. Υπάρχει κόμμα, πέστε μου. Αυτό έχω να σας πω. Υπάρχει ακόμα και αστυνομικό κόμμα που μίλησε ποτέ και συνυπέγραψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σιδηρού παραπέταγμα. Πέστε μου. Ποτέ. Υπάρχει ακόμα και αστικό κόμμα που τουλάχιστον με τα πολιτευτικά μίλησε για το σιδηρού παραπέταγμα. Πέστε μου. Υπάρχει το κόμμα ακόμα και αστικό που έγινε πλυντήριο σε τόσο μεγάλο βαθμό στους Αμερικανούς και στον ΝΑΤΟ. Εσείς το κάνατε. Εσείς το κάνατε. Και σήμερα δίνετε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία να κουνάει το δάχτυλο στο λαό στην αριστερά. Μισή αδύνατους. Δεν τους οραστηθήκατε σε κανένα νομοσχέδιο. 19% κάτω. Τους αδύναμους συνεργαζόμαστε και τους φύγατε παρόν. Κύριε Παπαδάκη, δεν άλλα τόσα συνεργαζόμαστε. Δεν πονάτε το φτωχό κόσμο. Τον αφήνατε να υποφέρει. Ούτε μία πρωτοστατήσαμε στα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπερασπιστήκαμε τους αδύνατους. Δώσαμε πρωτοστατήσατε στη φτώχεια. Όλα, καμία φτώχεια. Στη φτώχεια πρωτοστατήσατε. Δεν κάναμε εμείς την φτώχεια. Τους φτωχούς τους κάνατε ακόμα πιο εξαθλειωμένους. Λοιπόν, και σήμερα μιλάτε για μεσαία τάξη. Με 10 και 12.000 ευρώ τους χαρακτηρίζετε ως μεσαία τάξη. Να το πείτε στα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης, τα οποία αυτή η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί. Καλός διαβολικός Τραμπ. Σας υπενθυμίζω λοιπόν τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Καλός διαβολικός Τραμπ. Ήταν η πολιτική σας. Που μακέλεψε λαούς. Μακέλεψε λαούς και με αυτούς συναγελάζεστε. Με αυτούς επιχειρείτε τη γεωστρατηγική αναβάθμιση στη Μεσόγειο και στην περιοχή. Πάνω στα θύματα, πάνω στους νεκρούς. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Πλυντήριο Αμερικάνων, Ευρωπαίων, του συνδέσμου Ελλήνων βιομηχάνων. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος της αριστεράς και να πάει στην κάλπη να σας καταδικάσει. Όσο περισσότερο και τη Νέα Δημοκρατία και τους δυο σας. Τσακίσατε το λαό. Επιτρέψτε μου.